Παιδιά, να ρωτήσω κάτι, γιατί σε κάποια φάση με έναν πήρε ο ύπνος. Με συγχωρείτε, γιατί ήμουν και προϋπασμένη. Εντάξει. Κοιμήθηκε εκεί. Ναι, κοιμήθηκε στην παραλία μαζί με τα παιδιά. Το θέμα, παιδιά, δεν είναι αυτό. Πραγματικά, χθες εγώ αισθάνθηκα λίγο ηλίθια που το έβλεπα. Να μου συγχωρέσετε την έκφραση. Και θέλω μια εβδομάδα άδεια αναρωτική από όλο αυτό, παρακαλώ, Θέμη Μάλλη. Γιατί δεν είναι δυνατόν να βλέπεις το Σάκη Ρουβά στην παραλία. Είσαι 100 μέρες χωρίς να δεις άνθρωπο. Τρως σπόρους, τσακώνεσαι ρίζια. Τσακώνεσαι. Και βλέπεις το Σάκη Ρουβά στην παραλία και του κάνεις... Α, γεια σου Σάκη. Τύπου... Εντάξει, δηλαδή, το ήξερα. Ήταν όλο στη μέρα. Άκου να σου πω. Εμένα προσωπικά, όλο αυτό, παρόλο που το Σάκη Ρουβά τον συμπαθώ πάρα πολύ. Όχι ως καλλιτέχνη, ως τάση ζωής. Δεν έχει να κάνει με το Σάκη αυτό. Δεν έχει να κάνει. Όμως, κοίτα να σου πω κάτι. Όποιος το σκέφτηκε αυτό, όποιος το σκέφτηκε ο Σκάι και η παραγωγή, ήταν πάρα πολύ λάθος. Μετά τον τόρο που προκαλέστηκε την Παρασκευή με το επεισόδιο που το προβάλλανε, μια πάρα πολύ σημαντική ημέρα για τους Έλληνες και τους πόντιους, και όλο αυτό δημιούργησε την κατακραυγή του κόσμου, θέλανε να ξεπλύνουν όλη αυτή την ιστορία και να απροσανατολίσουν και το κοινό. Εμένα δεν μου άρεσε όλη αυτή η εικόνα. Καταρχάς, να βλέπω να λέει ο Σάκης ότι ναι, τώρα πείνασα και ναι, να φάμε και πω πω θα κοιμηθώ εκεί κτλ. Δηλαδή, τώρα, δηλαδή να μου πει ο Σάκης τι. Ναι, όχι, έχει αυτό το... καλά έκανε γιατί συμμετέχει στο παιχνίδι. Όχι, περίμενε. Όχι, ήταν και η ώρα γιατί του είπε και ο Σάκης με στη βάρκα. Είσαι έτοιμος. Έκανε ένα πρόμο ότι να έρθει στο X-Factor. Δηλαδή, προμόταν και το X-Factor, τα δύο μεγάλα project του σταθμού. Και ναι, του κάνει πλάκα και του λέει: σε βλέπω έτοιμο ναι, να μείνει στην παραλία. Η δική μου η ένσταση είναι η εξής. Χθες, να σου το πω λίγο, να το περιγράψουμε. Χθες λέει ο Σάκης: είστε εδώ πέρα survivors και τώρα νιώθετε τι περνάνε οι άνθρωποι που δεν έχουν να φάνε και καταλαβαίνετε οι άποροι και καταλαβαίνετε την σημασία του φαγητού. Τι λες ρε Σάκη, πας καλά. Δηλαδή εξισώνεται τους τοπούς ανθρώπους που δεν έχουν να φάνε με τους survivors που είναι εκεί πέρα. Τρώνε, περνάνε καλά. Έχουν πάει με την δική του την. Εντάξει, προφανώς επειδή πήγε και για ένα φιλανθρωπικό σκοπό για να του ανακοινώσει πόσα χρήματα έχουν μαζευτεί, ίσως ο παραλληλισμός αυτός ήταν λίγο λάθος και άστοχος. Μα ήταν πολύ άστοχο. Περίμενε. Για να πάει ο Σάκης, στήριξε πάρα πολλά λεφτά. Δηλαδή, για να πάει ο Σάκης εκεί με την γυναίκα του, μόνο τα αεροπορικά εισιτήρια. Τι σας νοιάζει εσάς. Κατερίνα, θέλω να μιλήσω, μπορώ. Ναι, Τζετζέλα, μιλάς όμως, ό,τι μιλάω πιο πολύ από όλους. Όχι, δεν είναι το θέμα. Αυτό. Όταν μιλάω όμως, δηλαδή δεν τελειώνω αυτό που λέω και μου λες, μου απαντάς αμέσως. Να σου πω να μου απαντήσεις. Όταν ένα ταξίδι, πας για φιλανθρωπικό σκοπό, εσύ γλυκιά μου, πας για φιλανθρωπικό. Είπε ότι το ταξίδι κόστησε πολλά χρήματα. Ωραία. Και σου εξηγώ, το πλήρωσε ο Ατσούν, δεν το πληρώσαμε εμείς. Ναι, όμως γιατί δεν τα έδωσε αυτά τα λεφτά, δεν τα δώσανε τα 30 χιλιάρικα ή τα 40 χιλιάρικα. Εσύ δεν θα τα έδωνε. Εσύ που είσαι ένα γενναιόδωρο άνθρωπο και βοηθά χωρί να το λε, δεν θα τα έδωνε χωρί να φανεί. Δεν έχει σχέση αυτό. Εγώ κάτι άλλο. Ότι εκεί πήγε για να ανακοινώσει ότι έχουν μαζευτεί κάποια χρήματα. Ναι, γιατί να πάει εκεί και τα χρήματα αυτά τα οποία θα πήγαινε εκεί τι να μην είναι και αυτά. Αυτά τα χρήματα είναι του Ατσούν. Μα δεν είναι ρε. Τηλεοπτικά πρέπει να ακουστεί λοιπόν ότι αυτό το project. Μα κυρώνει το φιλανθρωπικό έργο που πας να κάνεις, Κατερίνα μου. Είπε η Ανθή κάτι πολύ σημαντικό. Κάνανε μια μεγάλη πατάτα την Παρασκευή. Αυτή την πατάτα λοιπόν κάπως έπρεπε να τη μαζέψουν. Και βάζοντας τον μεγαλύτερο Έλληνα στάρ να ανακοινώσει ότι μέσα από αυτό το παιχνίδι δεν έχουν περάσει μηνύματα μόνο της κακουχίας, της ολοπλοκίας, όλο αυτό που έγινε με τη γενοκτονία για την λάθος ημερομηνία, αλλά έχουν περάσει, έχει βγει και κάτι ωραίο, ότι έχει μαζευτεί ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Σου λέει, θα βάλουμε τον μεγαλύτερο Έλληνα στάρ να πάει να το ανακοινώσει. Αν έβγαινε ο Σάκης, όταν η Μανίβης και απλά το έλεγε, οκ, okay, έβγαινε ντόρος με αυτό χθες. Να ανακοινώσει 3 τόνους ρύζι, καλέ. 3 τόνους ρύζι. Πόσο στοιχίζει 3 τόνοι ρύζι, ξέρεις πόσο στοιχίζει. Εντάξει ρε παιδιά. Πέρα, 6.000 ευρώ στοιχίζει 3 τόνοι ρύζι. Πόσο στοιχίζει το ταξίδι, αυτό σου εξηγούμε τόση ώρα. Ναι παιδιά, εγώ σας λέω διαφωνώ, εσύ έχεις την άποψη, εγώ την άποψή μου. Και να σου πω λίγο κάτι, το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ παιδιά. Αυτοί οι άνθρωποι για μένα δεν είναι survivors. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονται, πηγαίνουν εκεί. Και όταν θα φύγουν, θα βρουν ένα χρηματικό ποσό. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τους ανθρώπους που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή και έχουν κοιμηθεί και έχουν ξυπνήσει με νηστικά στομάχια και τα ψυγεία τους δεν έχουν τίποτα και το παιδί τους πίνει ζαχαρόνερο. Ή για τους άστεγους που κοιμούνται έξω χειμώνα, καλοκαίρι. Δεν μπορούν να συγκριθούν οι άνθρωποι αυτοί που βλέπουν που είναι σε ένα παιχνίδι και είναι επιλογή ζωή του να πάνε εκεί με άλλου ανθρώπου που τα έφερε η ζωή άσχημα και αδικήθηκαν. Καλά, επιλογή ζωή δεν είναι. Επιλογή στιγμή είναι που θα κάτσουν 4-5 μήνες. Επιλογή ζωή είναι για να πάνε εκεί. Γιατί βγαίνουν όλοι, Μαρίνο μου, και λένε ότι πήραν μάθημα στη ζωή τους και αλλάξαν νοοτροπία. Εντάξει, και θα το στιγματίσει κιόλας. Κάποιοι από εκεί θα γίνουν και τηλεοπτικά πρόσωπα, γιατί υπάρχουν πολλοί παρουσιαστές και καναλάρχες. Μέσα στο παιχνίδι, αρκετοί είναι αυτοί που όντως θα εκτιμήσουν την αξία του φαγητού. Όμως,
Δεν μπορείς να εξισώνεις, και εκεί θεωρώ ότι είναι το φάουλ, δεν μπορείς να εξισώνεις τους παίχτες ενός παιχνιδιού που πάνε, πληρώνονται, πάνε με τη βούλησή τους, να τους εξισώνεις με τους ανθρώπους, τους πολλούς Έλληνες. Σαν πόρους, αγάπη μου, αυτούς που δεν έχουν να φάνε, που παλεύουν καθημερινά. Είναι παιχνίδι. Η ζωή των ανθρώπων δεν είναι παιχνίδι που πεινάνε αυτή τη στιγμή. Ωραία. Και κοιμούνται κατά χαμά. Λοιπόν, παιδιά, θα βάλω μία άλλη τελεία, γιατί πρέπει να πάμε στη διαφημίση.